Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στο Σαρονικό από την Πίσα και το Μαζούτ που έχουν καλύψει τις ακτές. Νέο αλαλούμ προέκυψε από τη διάσταση απόψεων για την καταλληλότητα των νερών για μπάνιο, για ψάρεμα ανάμεσα στον Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Ανδρέα Ξανθό. Οδηγία να αποφεύγεται το Κολύμπι, εξέδωσε το Κελπνό, ενώ δήμαρχοι της περιοχής κατέθεσαν μηνύσεις την ώρα που ειδικοί εκφράζουν φόβους για το εάν η ρήπανση είναι τόσο μεγάλη που τελικά περάσει και στην τροφική αλυσίδα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, ενώ η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, κάνοντας λόγο για εγκληματική ολιγορία της κυβέρνησης. Λίγο νωρίτερα συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο μηχανικός του μικρού δεξαμενόπλου που βυθίστηκε στη Σαλαμίνα. Την ώρα που οι κάτοικοι και οι φορείς είναι σε απόγνωση από τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στις παραλίες της Αττικής και στη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού, νέο αλαλούμ προκάλεσαν τα κυβερνητικά στελέχη για το εάν είναι ή δεν είναι κατάλληλες για μπάνιο και ψάρεμα οι περιοχές που επλήγησαν από την πετρελοκυλίδα. Κόσμος, να μην κάνει μπάνιο, να μην ψαρεύει. Όχι, γιατί δεν μην κάνει μπάνιο. Ανακάνει δηλαδή μέσα στο πετρέλαιο. Άμα πάτε τώρα και δείτε στη Σαλαμίνα, δεν έχετε δει. Προφανώς σε μια παραλία που υπάρχει μαζούτ, δεν νομίζω ότι μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ούτε θα κολυμπήσει ούτε θα ψαρέψει. Ο κύριος Κουρουμπλής αυτό... είπε κάτι άλλο βέβαια, κύριε Πουλή. Κοιτάξτε, ακούστε τώρα, τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολη η διαχείριση αυτών των κρίσεων και υπάρχει μια ευκολία στο δημόσιο λόγο. Η διάσταση των απόψεων ανάμεσα στον Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Ανδρέα Ξανθό ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τους κατοίκους των περιοχών που μετρούν τις πληγές τους. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας άφησε εχμές για τη στάση της πλειοκτήτριας εταιρείας. Έχω πληροφορίες ότι υπάρχουν προβλήματα, ναι. Δηλαδή? Ότι είχαν κατασχεθεί δύο πλοία για λαθρεμπόριο. Δεν έχουν πληροφορήσει λάθος τον κύριο Κουρουμπλή. Άρα τι έχει συμβεί? Τα δύο πλοία που έχω. Ήταν εμπλακή σε μια υπόθεση τα οποία πήγαμε στα δικαστήρια και αθωωθήκαμε. Τι υπόθεση? Είχε μια υπόθεση στην λαθρεμπορία, συγκεκριμένο σημαντικό. Ευθύνε στην κυβέρνηση επιρρύπτει η αντιπολίτευση με τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, κάνοντας λόγο για εγκληματική ολιγορία. Για να δοθεί δίμηνη παράταση, γίνεται επιθεώρηση στο πλοίο. Αν υπάρχουν ευθύνες για την επιθεώρηση, αυτές θα ελεγχθούν. Δεν βάζω εγώ το χέρι μου στη φωτιά να πω ότι έγινε σωστά η επιθεώρηση. Οι ευθύνες για την επιθεώρηση θα ελεγχθούν. Άντε και ψάχνει τη λίδα. Άντε και τα κάνανε θάλασσα. Ένα δε παιδί μου δεν έχει τσίπα να πει εγώ σκόμα να φύγω για αυτόν τον λόγο. Ένα δε για την τιμή των όπλων, παιδάκι μου. Δεν υπάρχει ένα. Στην Ιαπωνία θα είχε κάνει χαρακτήρα, Υπουργό. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης κατέθεσαν από κοινού ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τη θαλάσσια ρήπανση και όλες τις προεκτάσεις της. Για την πορεία της απορρίπανσης της περιοχής ενημερώθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ενώ ο Παναγιώτης Κουρουμπλής μετέβη στη συνέχεια στην περιοχή με σκάφος μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη. Κάθε πρωί ερχόμαστε, κάνουμε τον μπανάκι μας και φεύγουμε και πάμε στα σπίτια μας. Μας το στέρισαν ακόμη και αυτό. Δεν έχει πάει κανείς φυλακή, δεν έχει πάει κανείς αυτόφορο. Ένα καράβι δεν βουλιάζει μέσα σε 5 λεπτά, κύριε. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Αλέξης Τσίπρας συγκάλεσε σύσκεψη με αντικείμενο τη λήψη περαιτέρω μέτρων και τη διερεύνηση των αιτιών για τη βύθιση του πλοίου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή για άμεσες ενέργειες. Μεταξύ αυτών, την άμεση διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης όλων των εμπλεκόμενων για την κρίση του αξιόπλαιου Αγία Ζώνη 2 και την αυστηρότερη τιμωρία όλων των υπευθύνων. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες και για αυτό το έγκλημα που έγινε στη Σαλαμίνα, στο Σαρονικό που έχει γενικευθεί σε όλα τα παράλια της Αττικής. Τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν τους θεωρώ ικανούς, θεωρώ ανίκανους ανθρώπους, αλλά εμένα δεν με βολεύει απλώς και μόνο να φύγει ο Κουρουπλής. Εμένα με ενδιαφέρει να εγγυηθούμε στους ανθρώπους ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουν τις παραλίες. Μάχη με το χρόνο δίνουν μαζί με τις αρχές και οι εθελοντές για να καθαρίσουν τις ακτές. Το 1,75% του πετρελαίου συνήθως διασπάται από μόνο του, μέσα σε 10 μέρες, 20 μέρες, σε ένα μήνα. Ένα ποσοστό όμως, γύρω στο 20-25%, που εξαρτάται και από το είδος του πετρελαίου, πηγαίνει στον πυθμένα. Και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι αυτό για μας, γιατί εκεί επηρεάζονται οι οργανισμοί που ζουν στον πυθμένα, οι βενθικοί οργανισμοί όπως λέμε. Οι πιο ευαίσθητοι από αυτούς πεθαίνουν, άρα διαταράσσεται τελείως η ισορροπία του οικοσυστήματος. Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για το εάν οι ποσότητες της ρήπανσης είναι μεγάλες και περάσουν στην τροφική αλυσίδα.
Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, μετά και τις εξηγήσεις που έχουν δώσει οι αρμόδιοι υπουργοί και τη σύσκεψη και τις εντολές που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Καλησπέριζω το Γιάννη Στρατάκη. Μιλάμε για ένα κυβερνητικό αλαλού. 6 μέρες μετά χρειάστηκε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντούμε. Βλέπουμε ότι η διαχείριση κρίσεων στα κυβερνητικά σχήματα είναι πάντα μεγά ζητούμενο. Και ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφή που βλέπουμε στους δέκτες μας και ακούμε και λαμβάνουμε πληροφορίες, καθώς επιστήμονες δεν είμαστε και δεν θα παίξουμε σε αυτό το πεδίο, ακούμε και αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις οι οποίες εντείνουν τη σύγχυση από τα αρμόδια υπουργικά χείλη. Πρώτον, παρά τα αυτά, Γιάννη, παρέτηση καμία. Ανάληψη πολιτικής ευθύνης καμία. Η εικόνα δεν έχει ανάγκη ερμηνεών δικών μας, μιλάει από μόνη της. Δεύτερον, καλό θα ήταν ορισμένοι υπουργοί, ιδίως οι επιφορτισμένοι με το να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, να μην γίνονται μαγιτανοί με τις απανωτές δηλώσεις τους και καμιά φορά αντιφατικές. Προσπαθούν να διορθώσουν ένα λάθος με ένα επόμενο λάθος. Αυτό παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Τρίτον, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν σε αυτή τη χώρα συνέβαινε ένα τέτοιο ατύχημα και δεν είχαμε κυβέρνηση. Είμαστε σε μια μετεκλογική περίοδο. Θα γινόταν. Δηλαδή, ο υπουργός πρέπει να κινητοποιήσει. Δεν υπάρχει ένα κράτος με δομές, μια δικαιοσύνη που τον αρπάει τον άλλο. Συγγνώμη. Έπρεπε να περάσουν 6 μέρες. Εντάξει, έχουν τις ευθύνες τους. Μηχανισμός δεν υπάρχει. Πολύ στο Υπουργείο πρόκειο. Μέσα δεν υπάρχει ένας μηχανισμός. Στο Λιμενικό δεν υπάρχει ένας μηχανισμός. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να λειτουργεί χωρίς να παρέμβει ο υπουργός. Είναι βέβαιο, Γιάννη Στρατάκη, ότι αν σε αυτό το ναυάγιο υπήρχε νεκρός, θα είχαν διαταχθεί συλλήψεις και προσαγωγές από την πρώτη στιγμή. Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι αν στο έγκλημα αυτό το οικολογικό έπρεπε να περάσουν 6 μέρες για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές. Είναι μια άλλη πικρή ιστορία. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μας έχουν απαντήσει μέχρι τώρα σε βασικά ερωτήματα. Ποιος είναι ο κάτοχος αυτού του φορτίου? Είναι νόμιμο αυτό το φορτίο? Είναι γιατί, όλο το φορτίο μέσα στο πλοίο. Γιατί μην ξεχνούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά και μετεκλογικά πεάνιζε την πρόθεσή του να πατάξει το λαθρεμπόριο καυσίμων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Είναι ένα μέγα ζητούμενο αν αυτό το φορτίο λοιπόν ήταν νόμιμο. Σήμερα μάθαμε ότι χωρίς να είναι κάτι παράνομο, εν τούτης οι διαβεβαιώσεις για το αξιόπλο του συγκεκριμένου σκάφους ήταν με παρατάσεις και από αρμόδια-αναρμόδια υπηρεσία, όχι από τον Ιωγνώμονα. Σήμερα λοιπόν αφαιρέθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας η δυνατότητα να δίνει πιστοποιητικά αξιόπλου σε διάφορα σκάφη και ξαναγυρίζει στον καθήλυνα αρμόδιο των νεογνώμονα. Αυτό το καράβι δεν είχε ούτε από ελληνικό ούτε από ξένο νεογνώμονα πιστοποίηση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αναρωτιέται κανείς αν πρέπει να έχουμε μπροστά μας καταστροφές ή να θρυνούμε θύματα, εν προκειμένου θρυνούμε οικολογικά προβλήματα, για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να αναλάβουν μια ευθύνη, μια δράση. Είναι πολύ ορθές οι επισημάνσεις και βεβαίως και τα ερωτήματα ακόμα πληθαίνουν περισσότερο. Βυθίζεται ένα πλοίο στην καρδιά των μηχανισμών. Δηλαδή πού? Στο λιμάνι, στον Αργοσαρονικό. Όπου εκεί και από ό,τι ακούω εδρεύουν και η αρμόδια δύναμη, δυνατότητα για να επέμβει, σωστά, να αποτρέψει αυτή την καταστροφή. Από γιατί θα πρόσεξε, ξεκινήσουν. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ αυτό που είπε ο Υπουργός. Δεν κολλάει στη λογική μου ότι επειδή βυθίστηκε 2,5 ώρα τη νύχτα το πλοίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν έπρεπε την ίδια στιγμή, δεν ξέρω πώς, γιατί μην πέσουμε κι εμείς στην όταν θέλετε, υπάρχει κινητοποίηση και γνώση κριτική δεδομένων, πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση. Παίρνω υπόψη μου τα πραγματικά γεγονότα. Βυθίζεται ένα πλοίο στην περιοχή που βρίσκονται όλοι οι μηχανισμοί ακριβώς που καλούνται να παρέμβουν σε τέτοιες περιπτώσεις. 2. Είναι ένα μικρό πλοίο. 3. Αυτά τα μικρά πλοία έχουν μια, αν θέλετε, ουρά και μια ιστορία πίσω. Ο ίδιος, 2 πλοία του ιδίου, έχουν στο παρελθόν αντιμετωπίσει κατηγορίες για λαθρεμπορία. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς περιμένουμε τα ρεύματα και δεν ξέρω εγώ τι που πήραν το πετρέλαιο από εδώ. Καταρχήν είναι όλο το πετρέλαιο μέσα. Το πετρέλαιο μπορούν να το μετρήσουν, να το ογκομετρήσουν μέσα στα μπάρια του τι έχει το πλοίο. Θαλασσινό νερό ή πετρέλαιο? Και πόσο έχει φύγει? Για να μην τρελαθούμε δηλαδή, γιατί έχουν ανοίξει στόματα και μιλάνε.
Και καλό θα ήταν να μιλήσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί αν σήμερα ήταν αυτό το πλοίο, αύριο ενδεχομένως να είναι ακόμα μεγαλύτερο και η καταστροφή να είναι ακόμα τεράστια. Ακριβώς. Εδώ έχουμε πάρει ανάσες και λέμε ο Αργός Σαρωνικός. Μετά τον βιολογικό καθαρισμό είχε αρχίσει και έπαιρνε τα πάνω και ξανά έπαιρνε τα πάνω του. Είχε ζωή, ψάρευαν άνθρωποι, κολυμπούσαν άνθρωποι, πήγαινε στη βούλα και έκανες μπάνιο και νόμιζες ότι ήσουν σε νησί. Τώρα πια ξαναπάμε πίσω δεκαετίες. Και εγώ ακούω ειδικούς. Δεν ακούω τον καθένα που, εν πάση περιπτώσει, θέλει να πήγε να πάρει. Τις πολιτικές κομφόλυγες πάντως, λοιπόν, καλό είναι να τις αποφύγουμε. Καλό θα είναι λοιπόν εδώ να διερευνηθούν προς πάσα κατεύθυνση οι ευθύνες. Γιατί του δόθηκε το πιστοποιητικό. Πώς γίνεται η δικαιοσύνη 6 μέρες μετά. Στο Facebook, συγγνώμη, αλλά το έγραψα. Καμιά σύλληψη, όχι. Από την πρώτη μέρα. Το πρώτο. Διότι αν συλλάβεις τον άλλο να πετάει ένα ντενεκέ με την γανόλαδα που λέει ο λόγος στην παραλία κάτω από το σπίτι του, τον πας αυτόφορο. Έχει. Εάν τον συλλάβεις να κόβει ένα δέντρο, τον πας αυτόφορο. Εάν τον συλλάβεις να χτίζει ένα μαντρότυχο και χρησιμοποιεί λάσπη, τον πας αυτόφορο. Για σταθείτε λίγο εδώ πέρα. Γιατί ξέρετε πού πάει το για σταθείτε. Δεν είναι μόνο ο πολιτικός. Είναι και οι μηχανισμοί που πρέπει να δουλέψουν. Αυτό το έρμο το κράτος. Τι κράτος έχουμε εν τέλει. Γι' αυτό μιλούμε για πολιτική ευθύνη και βέβαια εγώ θέλω να πω και το καταγράφω ότι ήταν εξοργιστική και η παρέμβαση υπουργού, ο οποίος αναρωτήθηκε για ποια πολιτική ευθύνη μιλάμε. Ο υπουργός υπήρχε πολιτική ευθύνη για τον τυφώνα Χάρβεϊ. Υπήρχε πολιτική ευθύνη για τον τυφώνα Ήρμα. Όταν λέγονται τέτοια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι το έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ο κύριος Κουρουπλής. Ή μας κοροϊδεύουν. Ή βρίσκονται σε καθεστώς σύγχυσης. Ο κύριος Κουρουπλής και ο κάθε υπουργός που βρίσκεται σε ανάλογη θέση, καλό θα είναι να μιλά λιγότερο και να πράττει περισσότερα. Δεν το είπε ο κύριος Κουρουπλής αυτά, για να μην τον αποδομήσουμε και να μην τον αδικήσουμε τον άνθρωπο. Βεβαίως, να μην αδικήσουμε κανένα, αλλά δεν μπορεί, δεν μπορείς προκειμένου να καλύψεις ή για να μην κατηγορηθείς ότι έχεις πολιτικές ευθύνες να λες πράγματα που είναι εκτός πραγματικότητας. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού σήμερα. Ήταν σε σωστή κατεύθυνση, θέλω να πω. Ήταν σε σωστή κατεύθυνση και προσέξτε, δεν μπορούμε όμως κάθε τόσο για ψήλου πίδημα ή για σοβαρές ή μη σοβαρές, για μεγάλες ή μικρές υποθέσεις ο Πρωθυπουργός να κάνει. Έχει βάλει υπουργούς. Που είναι αρμόδιοι. Μα, άρα, για λοιπόν, μένα το πρόβλημα είναι ακόμα είναι βαθύτερο. Δεν έχουμε οργανωμένο κράτος. Δεν θέλω εγώ ο Πρωθυπουργός να δώσει κατευθύνσεις. Θέλω οι μηχανισμοί να είναι στημένοι ανά πάσα στιγμή. Λέει, τι τον πληρώνω τον πυροσβέστη ή τι τον πληρώνω το λιμενικό. Τον έχω για αυτές τις περιπτώσεις. Είναι η πολλωστή φορά που διαπιστώνουμε ότι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση υπάρχει διαγραφή ή καθολική παραγραφή της έννοιας και του όρου πολιτική ευθύνη. Καλά, υπάρχει και αντιπολιτευτική υπάρχει, ένταση. Δεν υπάρχει ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Αυτό εδώ αυτό που παρακολουθούμε έχει και πολιτικές ευθύνες. Δεν θα μιλήσουμε για το ποινικό σκέλος ή το σκέλος της δικαιοσύνης. Μπορούμε να επισημάνουμε τις ολιγορίες και τις καθυστερήσεις. Σήμερα, 6 μέρες μετά, κάτι άρχισε να διορθώνεται. Αλλά σήμερα η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά εγώ επιτρέψα μου να διαπιστώσω ότι 4 στα 4 κατ' ουσίαν ακύρωσε τους υπουργούς του. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει και καταλογισμός πολιτικών ευθυνών. Εδώ φτάνουμε στην καρδιά του προβλήματος, Λίνα. Όπου να πάρουν παράδειγμα τις φωτιές. Δηλαδή ο υπουργός, ο Τόσκας, θα τρέχει να συντονίσει. Δεν υπάρχει συντονιστικό όργανο, δεν υπάρχει πυροσβεστική, δεν υπάρχουν δομές πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχουν δασικές υπηρεσίες. Δηλαδή κάθομαι και συλλογίζομαι και βλέπω τις φωτογραφίες αυτή την ημέρα, αυτές τις μέρες, από τα δέντρα που κόβονται στη Χαλκιδική για την επένδυση του χρυσού. Και σκέφτομαι ότι τα δασαρχεία δεν επιτρέπουν να κοπούν δέντρα για να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Έλεος πιάσε τούτη τη χώρα. Ας φτιάξουμε ένα κρατικό μηχανισμό μακριά από κομματικές, μικροκομματικές και άλλου είδους παρεμβάσεις. Όχι κομματικούς στρατούς. Μηχανισμούς θέλουμε. Υπάρχει και ένα εφάνταστο δασαρχείο, το οποίο ανακάλυψε, παιδιά, δάσος στο διάδρομο προσγείωσης του ελληνικού. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και ας ελπίσουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες θα αντιμετωπίζεται αυτή η καταστροφή και δεν θα έχουμε επέκταση και της ζημίας. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να περάσουμε τα σύνορα, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα τρομοκρατικό χτύπημα αντιμετωπίζεται.
αντιμετωπίζει το Λονδίνο. Το πρωί σημειώθηκε έκρηξη μέσα σε βαγόνι στο σταθμό του τρένου Parsons Green στα δυτικά της πόλεως. Εκπρόσωπος της Scotland Yard ανακοίνωσε ότι η έκρηξη αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Επιβάτες υπέστησαν εγκάβματα, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν όλοι μαζί από την ίδια έξοδο. Ο τρόμος επέστρεψε στο Λονδίνο το πρωί της Παρασκευής και ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος για να σωθεί. Η έκρηξη σημειώθηκε σε βαγόνι στο μετρό του Λονδίνου και συγκεκριμένα στο σταθμό Parsons Green στα δυτικά της πόλης και ενώ αυτό ήταν ασφυκτικά γεμάτο με κόσμο. Αρκετοί από τους επιβάτες υπέστησαν εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν όλοι μαζί ταυτόχρονα από την ίδια έξοδο. And I turned and sort of a remnants of a flash and a smoke and then just hordes of people and the stampede had already started running towards me within about 5 seconds. It was just apparent it was a not a safe place to be. And then as the doors open, people were running down the platform, down the stairs, got backlogged by the barriers not opening. It was a big crush and I was still on the train and then the people shouting sort of, was there an assailant, has he got a knife? Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η έκρηξη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με ένα λευκό δοχείο. Πολλοί το περιέγραψαν σαν ένα κουβά με μαγιονέζα και ότι ήταν αυτό που εξεράγει μέσα στο βαγόνι, με αποτέλεσμα αυτό να τυλιχθεί στις φλόγες. Τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσίευσαν τις φωτογραφίες που δείχνουν τον λευκό κουβά μέσα σε μια σακούλα από το οποίο προεξέχουν καλώδια και φέρεται να είναι αυτό που προκάλεσε την έκρηξη εντός του σταθμού, γεγονός που παραπέμπει σε εκρηκτικό μηχανισμό. I was in the middle of the train. My first recollection of what happened was I just remembered I was actually sitting down, but I saw lots of people just running towards me in the carriage from the bottom end, but I didn't know what they was running from. I heard people shouting, screaming. Λίγο αργότερα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συγκάλεσε σύσκεψη της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας. Clearly this was a device that was intended to cause significant harm. Όπως έγινε γνωστό, περίπου 20 άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα και μικροεκδορές από την έκρηξη, ενώ εξαιτίας του πανικού που επικράτησε, πολλοί ήταν οι επιβάτες που ποδοπατήθηκαν. Η κυκλοφορία των σειρμών ανάμεσα στους σταθμούς Earls Court και Wimbledon διακόπηκε. Η Downing Street ανακοίνωσε ότι η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι λαμβάνει τακτική ενημέρωση για την έκρηξη που σημειώθηκε στο σταθμό Parsons Green του υπόγειου σιδηροδρόμου στο δυτικό Λονδίνο. Πάμε να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον διεθνολόγο και καλό συνάδελφο, το Θανάση το Δρούγο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λίνα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Scotland Yard, τρομοκρατικό χτύπημα και έχουμε και μια εμπλοκή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τερέζα Μέι για το εάν και κατά πόσον γνώριζαν και αν καλύπτουν τους τρομοκράτες οι Λονδρέζοι. Κοιτάξτε, αν δεις, από πλευράς τρομοκρατικής ενέργειας φέτος 2017 εννοώ, είναι η πέμπτη στη Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Οι πλήσεις βέβαια στο Λονδίνο. 19, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από τη Scotland Yard, 19 πιθανές οι τρομοκρατικές ενέργειες προλάβαν την τελευταία στιγμή, 3 εκ των οποίων στους σιδηροδρόμους. Γιατί η Βρετανία είναι αρκετά καλή στα θέματα και πληροφοριών και στα επιχειρησιακά. Υπάρχουν σε εξέλιξη, όπως μου λέγανε, και 500 έρευνες πάνω σε 3.000 ανθρώπους, οι οποίοι φέρονται ότι είναι είτε τζιχαντιστές είτε οτιδήποτε άλλο εμπλεκόμενοι με επαναστατική βία και με ακραίες καταστάσεις. Τώρα, τα πράγματα σαφώς, όπως έχουμε πει και στο δελτίο και σε σένα, είναι ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες. Και η ανησυχία μου είναι ότι πέραν των σιδηροδρόμων, είναι το γεγονός που είναι πάνω σε ευπαθεί στόχοι, πέραν ας πούμε σιδηροδρομικών σταθμών εννοώ ή οτιδήποτε άλλο, η ανησυχία μου είναι μήπως έχουμε επιθέσεις και με βιοχημικά, mm-hmm. όπλα ή αέρια εννοώ ή ξέρω εγώ άνθρακα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια μεγάλη ανησυχία. Και δεύτερο, αυτό το οποίο έχω πει και το έχει δει για μεγάλα πολυκαταστήματα, για τα mall, τα οποία σημεία μπορεί να έχουμε τέτοιες ιστορίες προσεχώς. Βέβαια, όπως καταλαβαίνω, επειδή οι Βρετανοί θα εντοπίσουν πάνω κάτω το συγκεκριμένο άτομο, γιατί αυτή τη στιγμή και τα συστήματα CCTV που παρακολουθούν τα πάντα έχουν καλή εικόνα. Αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτό που ανέφερε στο δεύτερο σχετικά με τον Τραμπ και τη Μέι, νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία
Πρώτον, έχει στείλει την Υπουργό Εξωτερικών, αν δεν κάνω τώρα λάθος, στη Silicon Valley στην Αμερική για να πάρει και από εκεί τεχνολογία από τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Και την άλλη εβδομάδα γίνεται η συνάντηση Μακρόν Μέι με αποκλειστικό θέμα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Θα γίνει σύνοδος στο Παρίσι. Τώρα ο Τραμπ αυσημεί άρχισε να κάνει τα γνωστά που έκανε και πριν από 3-4 μήνες, επικρίνοντας τη Μεγάλη Βρετανία για αδυναμίες στο εντοπισμό στο σύστημα, για κενά στο ίντερνετ, για μη λήψη μέτρων κατά ριζοσπαστικών ατόμων και πολλά άλλα πράγματα. Αποτέλεσμα ήταν εκνευρίστηκαν οι Βρετανοί, γιατί για την προηγούμενη φορά Λίνα είχαν για διακόψη για 48 ώρες τη συνεργασία στα θέματα πληροφοριών σε intelligence, ναι, με τους Αμερικάνους. Τώρα αυσημεί είδα ότι ξέρω εγώ στο παρακάτω είναι να γίνει κάτι. Ευτυχώς δεν ήταν καλά σχεδιασμένη η ενέργεια ή ξέρω εγώ, πώς να το πω, γρήγορα σχεδιασμένη από πλευράς, ας πούμε, είτε ας πούμε, όχι καλές γνώσεις πυροτεχνουργών ή οτιδήποτε άλλο. Και καταλήγω σε κάτι το οποίο αυσημεί είναι ότι όσοι έχουν εκπαιδευτεί από τον Αλασίρι, ένα όνομα το οποίο καταλήγεται σε παγκόσμιο επίπεδο από Αμερικανούς Βρετανούς και θεωρείται ο κορυφαίος της Αλ-Κάιντα και των Ισλαμιστών σε θέματα τρομοκρατίας και χρήσης κρυφτικών μηχανισμών, όσοι έχουν πετύχει μέχρι στιγμής τρομοκρατικές ενέργειες στηριχθήκαν στον Αλασίρι. Τώρα αυσημεί τέτοιες βλέπω λίγο ερασιτεχνικές, αλλά ευτυχώς που δεν είχαμε υποτροπή ή δεν ήταν αυσημεί σε κάποια ευρύτερα, θα λέει κανείς, στρώματα εκπληκτροκρότησης, γιατί τότε θα είχαμε σίγουρα σε υπόβιο σιδηρόδρομο Λίνα σίγουρα μεγάλες απώλειες και θα προσπαθήσει δύο τραυματίες, έστω και όπως εμφανίστηκε. Πάντως, Θανάση, αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό σήμερα. Είχαμε και δύο περίεργα περιστατικά στη Γαλλία. Μία περίπτωση αφορούσε στον τραυματισμό αστυνομικού και η άλλη δύο γυναικών με σφυρί. Και στις δύο περιπτώσεις ακουγόταν το Αλαχού Ακμπάρ. Ναι, γιατί στη μία περίπτωση ήταν στο Παρίσι απέναντι σε αστυνομικό ή στρατιωτικό δίστατη πληροφορίες που έγινε ενέργεια εκ μέρους τρομοκράτη προφανώς. Στη Λιόν κοντά, σε προάστιο μάλλον έξω από τη Λιόν, έγινε η επίθεση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος καθώς καταληφθείται, δεν έχει βρεθεί, με τις επιθέσεις με σφυριά σε δύο γυναίκες οι οποίες είναι σε νοσοκομεία και μία μάλιστα είναι σε, όπως έβλεπα και πριν λίγο, σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση, διότι το χτύπημα ήταν βαρύ. Επίσης, μην ξεχνάμε, Λίνα, ότι ξεκίνησαν και λεπτομέρειες να βγαίνουν σχετικά με το Αρκανάρ και το πώς προετοιμάζαν στη Βαρκελόνη ο μόνος επιζών από εκείνη την ενέργεια που έγινε πριν από ένα μήνα στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας, όπου βγαίνουν στοιχεία για πολύ μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών που ήταν έτοιμες για να τις χρησιμοποιήσουν και οι οποίες θα προκαλούσαν και εγώ δεν ξέρω πώς θανάτους και τραυματισμούς. Γεγονός είναι αυτή τη στιγμή και κάτι άλλο. Ψυχές είναι όλοι και άνθρωποι. Έτσι, σήμερα στην Νασιρίγια του νοτίου Ιράκ, σε επίθεση σε ρεστοράν που έκαναν άνθρωποι του ISIS, 84 νεκροί και 93 τραυματίες. Ας πούμε, μην ξεχνάς ότι το ISIS μπορεί να έχει χάσει δάφη, αλλά παραμένει πανίσχυρο και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή και βεβαίως και στην Ευρώπη με μοναχικούς λύπους ή μικρές ομάδες που ενεργούν καταδρομικά. Εγώ βλέπω, Θανάση Δρούγο, ότι το πρόβλημα εντείνεται και δεν βλέπω λύση. Δηλαδή θα έχουμε, θα βασανιζόμαστε για καιρό από αυτό το φαινόμενο της εξάπλωσης της τρομοκρατίας. Πολύ σωστά το λες. Σίγουρα έχουν μπει στο διαδίκτυο και είναι φοβερή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η υπερκινητικότητα βίντεο παρακολουθόταν συνδρομητικά site στο διαδίκτυο και τις ιστοσελίδες ακραίων Ισλαμικών και άλλων κύκλων. Τα μηνύματα που στέλνουν, τουλάχιστον τα λίγα που μπαίνουν στα αγγλικά, γιατί προφανώς είναι σε άλλες γλώσσες, αραβική κλπ. Καταλαβαίνεις τι ετοιμάζουν και ότι είναι πάρα πολύ προωθημένοι. Και το δεύτερο αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι επειδή αυτή τη στιγμή περνάνε μέσω Ελλάδος και μέσω Ιταλίας προς την κεντρική Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη, το έχουμε πει, ας πούμε, όπως και η Βόρεια Ευρώπη, θα δεχτούν και άλλα χτυπήματα, διότι προφανώς δεν ησυχάζουν αυτοί. Έχουν και διασυνδέσεις μέσα και μπορούν να τους κρύψουν και τέλος πάντων δεν μπορούν να τους πιάσει και χιλιάδες όσοι είναι Έλληνα. Είναι πάρα πολλοί και συνεπώς κάποιοι θα πετύχουν στις ενέργειές τους. Κάποιοι θα αποτύχουν. Τώρα, Θανάση, μείνε μαζί μας να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις προκλήσεις της Βόρειας Κορέας και να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Συναγερμός λοιπόν στον πλανήτη από την νέα εκτόξευση πυράβλου από τη Βόρεια Κορέα. Ο πυράβλος πέταξε πάνω από την ίσο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, ενεργοποιώντας το συναγερμό έγκαιρης προειδοποίησης σε πολλές περιοχές της χώρας. Άμεση ήταν η αντίδραση της Νότιας Κορέας με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να πραγματοποιούν ασκήσεις με την κινητοποίηση βαλιστικών πυράβλων, ενώ συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Βόρεια Κορέα, μετά και τις τελευταίες απειλές σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία, απάντησε στις ακόμη βαρύτερες κυρώσεις, τις οποίες της επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, προχωρώντας σε νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος πέταξε πάνω από την Ιαπωνία και κατέπεσε στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού. Ο πύραυλος πέρασε πάνω από την ίσο Χοκάιντο στις 7 και 6 λεπτά το πρωί, τοπική ώρα, όπως διευκρίνησαν οι Ιαπωνικές αρχές, τονίζοντας ότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης J-Alert ενεργοποιήθηκε σε πολλές περιοχές στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγου. あんまり現実味がないので、どんなものかな。あ、ゾッとするな。言いたいにしろと言いたくなるな。2度目なので。
びっくりしましたけど、多分また上空を通過するんじゃないかなってそう思ってて、特別避難はしなかったんですよね。Η Νότια Κορέα 6 λεπτά μετά την εκτόξευση και ενώ ο βορειοκορεατικός πύραυλος βρίσκονταν ακόμη στον αέρα, αντέδρασε πραγματοποιώντας άσκηση με πραγματικά πυρά, εκτοξεύοντας δύο βαλιστικούς πυράβλους. Ήραν Πουκάνου Τσισοκίνη Τόβαρον, Χαμπάντοβα, Κούκκε Σαβέοι, Πεμάουα, Αντζέγε, Τζινδέαν, Βίωγλωσο, Ήρολ. Από την πλευρά της η Ιαπωνία υπογράμμισε ότι δεν θα ανοιχθεί τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις και θα αντιδράσει. Μετά 8月29日に発射されました北朝鮮の称するいわゆる火星12号と Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε για την εκτόξευση, ενώ ο υπουργός εξωτερικών, Ρεξ Τίλερσον, απέτησε η Κίνα και η Ρωσία να λάβουν από μόνες τους άμεσα μέτρα σε βάρος της Βόρειας Κορέας μετά και τη νέα αυτή πυραυλική δοκιμή. Λοιπόν, Θανάση, τι γίνεται με αυτό το μέτωπο? Θα ληφθούν μέτρα εναντίον της Πιονγκιάνγκ? Πώς θα αντιμετωπιστεί τώρα η απειλή αυτού του περίεργου ηγέτη? Κοιτάξτε, η απόφαση 2375 πρώτων τριών ημερών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, που ήταν ομόφωνη, αφού η Ρωσία και η Κίνα τη τελευταία στιγμή και τη στηρίζουν Κιμ σε πολλά πράγματα, μπήκαν στο τρένο των κυρώσεων. Είναι πάρα πολύ σκληρές οι κυρώσεις. Αλλά νομίζω στιγμή, Γίνα μου, ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, δεν ενδιαφέρεται το καθεστώς και δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος αν επιβληθούν άπειρες κυρώσεις. Ακόμα και οι κυρώσεις στα θέματα ενέργειας, να μην μπορεί να παίρνει δηλαδή από την Κίνα πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Συνεπώς, α πούμε, ο διάλογος δεν μπορεί να παίξει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και ηγέτη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στιγμή είναι ότι η Κίνα είναι η βασική χώρα που στο 90% παραβιάζει τις κυρώσεις. Δηλαδή, για να χαϊδέψει και τον Τραμπ για άλλα θέματα, είναι μέσα στις κυρώσεις που λέει ο ΙΕ. Από την άλλη πλευρά, στη μη Ρωσία, χρησιμοποιεί χιλιάδες ανθρώπων φθηνά εργατικά χέρια, ναι. Βορειοκορεάτες. Χαρακτηριστικά, να σου πω ότι τρία από τα 11 στάδια του Μουντιάλ του 2018 του ποδοσφαιρικού το καλοκαίρι, τα χτίζουν Βορειοκορεάτες στην Αγία Πετρούπολη και, και στη Μόσχα και στο Σάρωγο. Αλλά λοιπόν, αυτή υπάρχει μεγάλο θέμα ότι δεν κάνουν εύκολα υλοποίηση των κυρώσεων. Πού να το κάνουν τα υφαντουργικά προϊόντα ή ξέρω εγώ σε ορισμένα άλλα, να του κάνουν 700 εκατομμύρια δολάρια κυρώσεις. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν ενδιαφέρει. Το καθεστώς έχει 500.000 ανθρώπους από τα 23 εκατομμύρια, οι οποίοι εμένουν σε αυτές τις θέσεις. Άρα η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει αυτές τις ενέργειες ή τις δοκιμές, θα τιμήσει ανάλογα όπως έκανε προχθές όλους τους πυρηνικούς φυσικούς οι οποίοι ανέβασαν την πυρηνική βάση της Βόρειας Κορέας. Και από εκεί πέρα εκτιμώ αυστηρά ότι σε κάποια φάση τα πράγματα θα χειροτερέψουν τόσο πολύ που οι Αμερικανοί κάτι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, κλείνω λέγοντας ότι έχουν αφήσει τα πράγματα σε μια κατάσταση όπου το τελευταίο 4 μήνες έχουμε 8 πυραυλικές δοκιμές και μια πυρηνική δοκιμή στις 3 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τα πράγματα έχει αλλάξει πάρα πολύ και η πυρηνική γεωγραφία στην περιοχή της Βόρειας Ασίας. Άρα λογικά πάμε προς το χειρότερο. Αλλά μην περιμένει κάποιος ότι με τις κυρώσεις θα συνέλθει ο Κιμ. Άρα λοιπόν ο Κιμ, όσο αφήνεται έτσι ανεξέλεγκτος και εφόσον λες ότι αυτές οι κυρώσεις, όσο σκληρές και αν είναι, δεν του δημιουργούν πρόβλημα, θα συνεχίσει αυτή την προκλητική τακτική. Ναι. Ακριβώς, έχει 8 με αυτές τις τελευταίες διαδοχικές κυρώσεις, αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ από το 2006 μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλές κινέζικες τράπεζες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είτε στο Μακάο είτε στο Χονγκ Κονγκ είτε αλλού παραβιάζουν τις κυρώσεις. Και από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε και η Ρωσία τον καλύπτει ποικιλοτρόπως. Για τέτοια την Ιαπωνία, μου έλεγε ένας φίλος μου αναλυτής σε ένα email που μου έστειλε, έχουμε γίνει πλέον λέει δοκιμαστή και είμαστε πλέον συνυπασμένοι με την πραγματικότητα ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες πυραυλικές ενέργειες να περνάνε πάνω από την ίσο Χοκάιντο και από την περιοχή Σαπόρο. Και αυτό βεβαίως έχει και επιπτώσεις στον ιαπωνικό τουρισμό. Μου βγάλει και άλλη μια παράμετρο ο συγκεκριμένος φίλος. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες εξελίξεις και περιμένω και άλλες προκλήσεις και κάποια στιγμή βεβαίως η κατάσταση θα φτάσει στο απροχώρητο και ίσως να έχουμε και κάποιο δυνατό ένοπλο επεισόδιο. Λοιπόν, Θανάση Δρούγος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στο δελτίο μας. Καλό βράδυ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ώστε να κλείσει πριν το τέλος του χρόνου. Έστειλαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Eurogroup στο Ταλίν της Εσθονίας, ενώ εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η δικαστική διαμάχη με τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, Ανδρέα Γεωργίου. Αυστηρό μήνυμα έστειλαν και για την πρόοδο στα κόκκινα δάνεια και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Σύμφωνα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ήταν μια συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα. Δεν συζητήθηκε το θέμα Ελντοράντο, αλλά ούτε και κάποιο δημοσιονομικό πρόβλημα, ενώ παρουσιάστηκε βέβαιος ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα για το 2018.
Βιαστείτε να ολοκληρώσετε την τρίτη αξιολόγηση, διαμήνυσαν προς τον Ευκλήδη Τσακαλώτο οι ομολογοί του στο Eurogroup στο Ταλίν, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να χαλάσει με καθυστερήσεις το θετικό κλίμα που διαφαίνεται στην ελληνική οικονομία. Μια έντονη εργασία εντατική έχει γίνει και η επιθυμία μου είναι αυτό όλο να γίνει, όλη αυτή η δουλειά να γίνει σε ένα ήρεμο κλίμα με τη θετική συμβολή όλων, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια συνολική στρατηγική για την ολοκλήρωση του προγράμματος και για το τι μέλη γενέστε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Είναι για όλους πολύ σημαντικό να τελειώσουμε την τρίτη αξιολόγηση, η οποία θα δώσει ένα ισχυρό σήμα που συνεπάγεται την επιστροφή της Ελλάδας σε μια κατάσταση φυσιολογική, θα μπορούσαμε να την πούμε. Είναι προφανές ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η εκταμίευση και η έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων που έληγαν τον Ιούλιο δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα ως προς τα ομόλογα. Γνωρίζετε και την υπόθεση των ομολόγων. Μίλησαν και οι συνάδελφοί μου για όλη αυτή την ιστορία. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στη βελτίωση της διάθεσης για την ελληνική οικονομία. Και γι' αυτό οι τρεις μεγάλοι αξιολόγησης έχουν μια θετική εικόνα αυτή τη στιγμή για την οικονομία της Ελλάδας. Ο Πιέρ Μοσκοβισί και ο Γερούν Ντάισεμπλουμ τόνισαν τις δυσμενείς συνέπειες που έχει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων της Ελστάτ η υπόθεση Γεωργίου, ενώ ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, προειδοποίησε πως αν η υπόθεση αφαιθεί, δημιουργεί πρόβλημα στους επενδυτές. Όσον αφορά το θέμα του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, δεν ζητήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει σε καμία περίπτωση, απλώς εκφράσαμε τις ανησυχίες μας γιατί άμεσα ή έμεσα σχετίζεται με την ανεξαρτησία των ατόμων που δουλεύουν στα στατιστικά, στις στατιστικές υπηρεσίες, και αυτό το θέμα σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικαστική υπόθεση και θεωρήσαμε και εκφράσαμε τις βαθιές μας ανησυχίες σχετικά με το θέμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ζητήσαμε πολιτικές παρεμβάσεις. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μπενουά Κερέ, ζήτησε επίσης βιασύνη στην αξιολόγηση και εξήγησε ότι υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος για την επιστροφή καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, σημειώνοντας ότι το τραπεζικό σύστημα απέχει ακόμη περί τα 35,3 δις από το επίπεδο του 2015, ωστόσο υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Όμως προειδοποίησε για τις ολιγορίες στο ζήτημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αλλά και το ρυθμό μείωσης των κόκκινων δανείων. Ως προς την αξιολόγηση, συγκεκριμένες προσπάθειες πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει απόλυτη χρήση των στρατηγικών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες κάνουν προσπάθειες για να εφαρμόσουν την πολιτική τους, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί να λειτουργήσουν ομαλά και να μην αναβάλλονται. Και φυσικά και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός θα συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, αφού είπε χαριτολογώντας ότι δεν του τράβηξαν τα αυτιά στο Eurogroup, ενημέρωσε ότι δεν συζητήθηκε η Ελντοράντο, αλλά ούτε και κάποιο δημοσιονομικό πρόβλημα, δηλώνοντας βεβαιότητα ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα για το 2018. Η Ελλάδα συζητήθηκε και για άλλη μια φορά τα αυτιά μου είναι στη θέση τους. Δεν τραβήχτηκαν τα αυτιά μου όπως γράφονται στην Ελλάδα. Δεν συζητήσαμε καθόλου και κανένας δεν ανέφερε το Ελντοράντο. Δεν μας είπανε ότι το πρόγραμμα δεν πάει καλά. Δεν μας είπανε ότι έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε. Ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα, όπου ο πρόεδρος του Eurogroup αλλά και πολλοί άλλοι είπανε ότι ο στόχος είναι να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 χωρίς την ανάγκη για άλλου προγράμματος. Λοιπόν, για να δω τον Γιάννη Στρατάκη, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε Γιάννη Στρατάκη που βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος επιμένει ότι δεν του τραβούν τα αυτιά.
επιμένει ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας. Αυτό το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά είναι τι έγινε προχθές που ξαφνικά ένας κορυφαίος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών κάλεσε τους δημοσιογράφους και εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πορεία των εσόδων και για την πιθανότητα αυτή η κακή εξέλιξη να καταστήσει εμπροστοβαρή τα μέτρα του 2019 και μετά και να τα επομιστούμε το 2018. Τελικά υπάρχει ζήτημα και ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο για τα έσοδα? Από ό,τι μας διαβεβαιώνουν, όχι. Όμως, εάν πάρουμε την ψυχρή, την κοινή λογική, είναι λογικό κάποια στιγμή να υπάρξει μια φορολογική κόπωση. Έτσι. Είναι πάρα πολύ φόροι. Ο καλάβης παρατομία έχοντος. Έτσι. Είναι πάρα πολύ φόροι. Έχουμε τις δόσεις ακόμα το φόρο εισοδήματος. Έχουμε τον έμφυα που θα αρχίσει να καταβάλλεται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι σύν οι εισφορές και οι όποιες άστοχες ρυθμίσεις έχουν γίνει και θα πρέπει να το επανεξετάσουν. Οπότε είναι λογική η ανησυχία. Και ενδεχομένως κάποιος από το Υπουργείο ή η πηγή που έδωσε αυτή την πληροφόρηση να είχε κάποια, αν θέλεις, τηλεγραφήματα από το εξωτερικό. Πάντως το Eurogroup, όσοι περίμεναν να δουν αίμα σε αυτή τη συνεδρίαση ή σημαντικές αποφάσεις, μάλλον είναι εκτός πραγματικότητας, διότι είναι ένα Eurogroup στις παραμονές των γερμανικών εκλογών. Ναι, τα αυτό πάντα ήταν κινούνται κακή στους εκτίμηση. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι ορατό διεγυμνού φθαλμού ότι δεν θα άρα, είχαμε λοιπόν, αίμα ούτε εκεί. Το αυτοί όντως αλλά το τράβηξαν. Και κάτι άλλο, διότι επίκειται και η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και συνήθως η πιέση ή το αίμα είναι λίγο πριν κλείσει η αξιολόγηση για να κλείσει. Έχουμε πλέον αποκτήσει και εμείς τεχνογνωσία από το πώς λειτουργούν οι εταίροι και δανειστές. Βολές ναι, έπεσαν ναι. Ότι κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε με τα κόκκινα δάνεια. Μέσα σε αυτό το καθεστώς, όπως λες, των τροχοδιοκτικών βολών. Δεικτικών, ναι. Δεικτικών, ναι. Συγγνώμη για την κακή χρήση όρου. Θα πρέπει να ανησυχήσουμε και για αυτά που μας προειδοποιούν ότι έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων. Βέβαια. Και τη δυνατότητα να επιβαρύνουν περισσότερο τις τράπεζες έτσι ώστε να έχουμε νέες ανακεφαλαιοποιήσεις. Κοιτάξτε, αυτό που τουλάχιστον λέγεται είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία προσπάθεια ή πρωτοβουλία ή, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση για νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή έλαση. Γιατί είναι μεγάλη φιλιά αυτό για λοιπόν, τις τράπεζες. Τώρα, αυτό όμως που δεν διευκρινίζουν είναι αν οι τράπεζες με δική τους πρωτοβουλία μπορούν να κάνουν κινήσεις κουρέματος προς τους δανειολήπτες. Αυτό εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Πάντως, έχει στηθεί μεγάλος τζόγος τώρα όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολλοί που έχουν μυριστεί ψητό στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το μήνυμα λοιπόν για τα κόκκινα δάνεια 1, για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που υπόθηκε κιόλας 2, ήταν σαφέστατη. Μην τολμήσετε να αγγίξετε αυτά τα δύο πράγματα που τα έχουμε δρομολογήσει. Mm-hmm. Δηλαδή και τα δάνεια τα κόκκινα να λιγοστέψουν, να πουληθούν, να έρθουν τα ξένα αρπακτικά και να τα πάρουν. Και μάλιστα. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Θα σου βγάζουν το σπίτι στο σφυρί, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και ένα κομμάτι ψωμί και θα χρωστάς και από πάνω. Ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη Στρατάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Υπέγραψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος τελικά τις 3 άδειες για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική μετά την κάθοδο των μεταλλορύχων στην Αθήνα και τις πιέσεις τους προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο προκειμένου να μην μείνουν στο δρόμο. Οι εργαζόμενοι επιστρέφουν, όπως λένε, από Δευτέρα και πάλι στις δουλειές τους, αλλά τηρούν επιφυλακτική στάση. Η ίδια στάση κρατά και η εταιρεία, η οποία ωστόσο χαρακτηρίζει τις εξελίξεις ως ένα ακόμη θετικό βήμα. Πάντως, πριν αναχωρήσουν οι εργαζόμενοι για τη Χαλκιδική, πλήρωσαν και το λογαριασμό που τους έστειλε το Υπουργείο για τις ζημιές στην είσοδο κατά τα χθεσινά επεισόδια. Το δρόμο της επιστροφής στη Χαλκιδική πήραν οι μεταλλορύχοι που διαμαρτύρονταν στην Αθήνα μετά και την έκδοση της τρίτης άδειας για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόκειται για την έγκριση της τεχνικής μελέτης για το κλείσιμο των παλαιών εκμεταλλεύσεων του μεταλλείου Ολυμπιάδας, ώστε να προχωρήσει και η άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη μονάδα λιθογόμωσης. Εμείς αναχωρούμε αυτή τη στιγμή για τα χωριά μας, για την περιοχή μας. Όμως ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας λείπουν προκειμένου και οι σκουριές να γίνουν παραγωγικές. Πριν αποχωρήσουν όμως οι μεταλλορύχοι από το Υπουργείο, κλήθηκαν να πληρώσουν και τα σπασμένα. Με το που ανεβήκαμε πάνω, από το γραφείο του Υπουργού μας είπαν ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τις υλικές ζημιές. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε. Μας το ζητούσε, δεν μας το ζητούσε.
Έχουμε παραγγείλει ήδη το τζάμι εδώ πίσω που βλέπετε και εντός λίγων ωρών θα αποκατασταθεί η ζημιά. Πόσο θα κοστίσει? Επειδή είναι και λίγο ακριβό και βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, κόστησε 976 ευρώ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε 979 ευρώ από τους μεταλλορίχους, 790 καθαρά, συν 189 ευρώ ΦΠΑ για την πόρτα που έσπασαν με κλωτσιά όταν συνεργάτης του Γιώργου Σταθάκη είχε κατέβει για να τους πει πως δεν μπορεί να υπογράψει την τρίτη άδεια. Οι μεταλλορίχοι πάντως βρίσκονται σε στάση αναμονής και περιμένουν τη στάση που θα κρατήσει η εταιρεία. Ικανοποιημένος μέχρι σήμερα, αλλά φυσικά δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά η αγωνία μας ήταν πολύ μεγάλη. Ενδεχομένως, όπως ακούστηκε από τους συναδέλφους, 10 μέρες ενδεχομένως βρισκόμαστε και στο δρόμο. Η υπόθεση της Ελντοράντο ανάβει φωτιές στην πολιτική αντιπαράθεση. Στη Βουλή, ο Γιώργος Σταθάκης βρέθηκε στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση η εταιρεία και κάθε εταιρεία να αγαπάει ορισμένα κόμματα και να μην αγαπάει άλλα. Δεν έχω καμία αντίρρηση, δηλαδή, Ελντοράντο να φτιάξει ένα φαν κλαμπ φίλων της Νέας Δημοκρατίας ή φίλων της Ένωσης Κεντρών. Κανένα απολύτως θέμα. Το ανάποδο έχω πρόβλημα. Συνεπώς, τίθεται ένα θέμα ουσίας για τον τρόπο που δουλεύει μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα σε σχέση με μια εταιρεία η οποία προβαίνει σε ανυπόστατες και προκλητικές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα λειτουργίες. Έφτασε και μέχρι το Eurogroup πριν από λίγες μέρες για λίγα ψηφαλάκια εξευτελισμός της χώρας. Εσείς υπογράφετε για την Ολυμπιάδα, όχι για τις Κουριές. Και το ερώτημα της επίκαιρης ερώτησής μου είναι και αυτό με το οποίο κλείνω. Είστε υπέρ ή κατά? Πρόσωπο να μιλήσετε για περιβάλλον δεν έχετε. Και δεν έχετε όχι μόνο γιατί έγιναν ό,τι έγινε στο Σαρονικό, έκλεισα, αλλά γιατί έχουμε 19 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 19 αποφάσεις τις οποίες τις έχω και εδώ, οι οποίες λύνουν τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σταμάτησαν να εργάζονται πλέον εδώ και λίγες μέρες 530 εργαζόμενοι, γιατί δεν υπάρχουν άδειες. Και βγάζοντας αυτές τις άδειες, το Υπουργείο σας εντός του μήνα θα επανέλθουν στη δουλειά τους οι 530 εργαζόμενοι και νέοι 500. Μην είστε ειρωνικός. Κοιτάξτε, αν θέλετε, την κάμερα, κύριε Σταθάκη. Κύριε συνάδελφε. Και χιλιάδες οικογένειες. Και να καλέσω τα κόμματα για μια ακόμη φορά να απέχουν από οποιαδήποτε τρόπο ταύτισης με την προβληματική και τις προθέσεις μιας εταιρείας, η οποία το τελευταίο διάστημα κατέδειξε μια κουλτούρα η οποία προσβάλλει, αν μη τι άλλο, την ομαλή λειτουργία μιας ευρωπαϊκής δημοκρατικής χώρας. Η Eldorado Gold επιβεβαίωσε ότι έλαβε την έγκριση της τεχνικής μελέτης για το κλείσιμο των ορυχείων της Παλαιάς Ολυμπιάδας και της άδειας εγκατάστασης για το εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα. Αυτό που παραμένει σε εκκρεμότητα είναι η έκδοση της τροποποιημένης άδειας για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο στις Κουριές, καθώς και τα άλλα θέματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μετεγκατάσταση αρχαιοτήτων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, χαρακτήρισε θετικό βήμα προς τα εμπρός την εξέλιξη. Ωστόσο, όπως είπε, η εταιρεία περιμένει ακόμα τα υπόλοιπα θέματα και πιστεύει ότι μπορούν να επιληθούν με καλόπιστες διαπραγματεύσεις, αναμένοντας από το Υπουργείο να συνεργαστεί με την εταιρεία για να επιληθούν. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της αυριανής παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση. Έκανε βόλτες σε συνοικίες της πόλης, συνομιλώντας με πολίτες και καταστηματάρχες, συναντήθηκε με νέους επιστήμονες και επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε την ανάγκη αλλαγής του φορολογικού πλαισίου, ενώ ζήτησε εγρήγορση από στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη διεθνούς έκθεσης συνομίλησε με πλήθος πολιτών, ενώ στην Τεχνόπολη είδε επιτεύγματα Ελλήνων επιστημόνων. Της Βαρκελόνης, που συμμετείχαμε, αυτό παρεπιπτόντως έκλεψε τις εντυπώσεις. Και αυτό είναι μυστηριωδώς. Αυτό τι είναι? Ένα παιχνίδι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίσε την ανάγκη για ένα νέο φορολογικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα διέπει συνολικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Με γενναία φορολογικά κίνητρα, όχι μόνο για νέες επιχειρήσεις, αλλά και για τους επενδυτές, οι οποίοι θα στηρίζουν
τις επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα. Και η υγεία και η παιδεία, αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Θα δώσουμε ένα λόγο. Ναι. Εμείς ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει. Από καρδιάς. Ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου ενημερώθηκε για τις συνθήκες λειτουργίας και συνομίλησε με τον Νικόλαο Παπαγεωργίου, που μαζί με τον αδερφό του Λεωνίδα ίδρυσε το ίδρυμα. Και πόσο σημαντικό είναι σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν μια ευρύτερη υποχρέωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η οποία δεν εξαντλείται απλά στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Και αισθάνονται αυτή τη βαθιά ανάγκη στη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων ευεργετών να επιστρέψουν κάτι πίσω. Εν ώψη της ομιλίας του στη ΔΕΘ, είδε βουλευτές και στελέχη του κόμματος, ζητώντας τους να βρίσκονται σε εγρήγορση. Μην το πείσαι τα καλά, τώρα αρχίζουμε στη συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.